Πάμε τώρα στον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό, διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο και μεταδιδακτορικό ερευνητή, να δούμε ο ίδιος πώς προσεγγίζει αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, όπου όλον το επίκεντρο είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βεβαίως, όπως σας είπα πριν, το κυρίως μενού είχαμε την πρόγευση. Έχουμε ξεκινήσει με εξελίξεις από τα αποδυτήρια μετά τη συνάντηση του Ερντογάν, παρόντος του κυρίου Στόλτεμπεργκ, που πολλοί ρωτάτε, ναι, παρόντος, με τους Φιλανδούς και τους Σουηδούς, και στην οικογενειακή αναμνηστική φωτογραφία δίπλα στον ΑΚΑΡ, που ρωτάτε πολύ, είναι ο επικεφαλής της ΜΙΤ, ο περίφημος κύριος Χακάν Φιντάν. Ο κύριος Τζίμας, σας θυμίζω ότι πρόσφατα έχει φύγει από τα χέρια του το βιβλίο του «Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός στη μεταμερικανική εποχή μετά την Ουκρανία», τι από τις εκδόσεις Τόπος. Τον είχα ρωτήσει πώς παίρνετε το ρίσκο, κύριε Τζίμα. Ακόμα οι εξελίξεις είναι εμβρασμό. Αλλά προφανώς σε αυτή την εποχή διαμορφώνεται και από το ΝΑΤΟ ένα κλίμα και η Τουρκία ίσως να το διαβάζει και λίγο καλύτερα από άλλους, ίσως και όχι, θα δούμε. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Για πείτε μου, ποια είναι η δική σας αίσθηση? Εδώ συζητάγαμε προηγουμένως ότι ανεξάρτητα από το βάθος και την ουσία των αλλαγών που ζήτησε ο Ερντογάν από τις δύο χώρες, Φιλανδία και Σουηδία, ναι, οι οποίες φτάνουν μέχρι και σε αλλαγή της εθνικής νομοθεσίας για τους κάποτε κατατρεγμένους, που ήταν από τις πιο ανοιχτές για τους πολιτικούς φυγάδες, ανεξαρτήτως αν θα το πάνε μέχρι τέλους, γιατί και ο Ερντογάν κρατάει την επικύρωση από το κοινοβούλιο πίσω, είναι, ναι, ένα βήμα πίσω για τον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και αν το σερβίρουν στα εσωτερικά ακροατήρια ότι δεν θα του κάνουμε το χατήρι, αφήστε. Ναι, από τη στιγμή, το μείζον ζήτημα ποιο είναι προκειμένο? Το μείζον ζήτημα είναι, όπως είπατε, ότι δύο χώρες προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ δέχτηκαν να αλλάξουν τμήμα της εσωτερικής τους πολιτικής κατόπιν των πιέσεων μιας τρίτης χώρας, δηλαδή της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν προκύπτει πρώτον ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί ένα πεδίο αναδιαμόρφωσης και της εσωτερικής πολιτικής, ιδίως εν μέσω ενός σπονδυλωτού παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή δεν μπορεί να λες μπαίνω στο ΝΑΤΟ αλλά κατά τα λοιπά συνεχίζω όπως πριν. Αλλάζει η πολιτική σου και στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού ασύλου και της οικονομίας, γιατί πρέπει να αναδιαμορφώσεις και τις δαπάνες για την άμυνα και πάει λέγοντας. Δεύτερον, ότι πέραν της γενικής επίδρασης του ΝΑΤΟ, μέσα στο ΝΑΤΟ οι δυνάμεις οι οποίες διαπραγματεύονται πιο σκληρά, όπως είναι εν προκειμένου η Τουρκία, μπορούν να υπαγορεύουν, να υπαγορεύουν πολιτικές στις χώρες εκείνες οι οποίες διαπραγματεύονται λιγότερο σκληρά ή για οποιοδήποτε λόγο δείχνουν να βρίσκονται στην ανάγκη των πρώτων. Επομένως, έχουμε ευθύτατη παρέμβαση και αποδοχή αυτής της παρέμβασης από πλευράς των δύο κρατών της Τουρκίας και συνακόλουθη αλλαγή της πολιτικής της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πολύ ξεκάθαρα και πώς δομείται το ΝΑΤΟ. Δεν μπαίνεις απλώς, δεν μπαίνεις και κάνεις ό,τι έκανες πριν. Μπαίνεις, συμμετέχεις και υπηρετείς πολιτικές και απέναντι στα δικά σου κρατικά συμφέροντα. Υπάρχουν πολλοί σήμερα το πρωί και στις δύο χώρες που αναφέρατε, από τις πιο ανοιχτές τα ζητήματα πολιτικών φυγάδων, οι οποίοι πιάνουν παράγραφο-παράγραφο το περίφημο MOU, μνημόνια παντού, κύριε Τζίμα. Ναι, και ναι, λένε, ναι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Εντάξει τώρα, σιγά τι πήρε η Τουρκία, ακριβώς τα πίτουρα, διότι αν δείτε καλά παράγραφο-παράγραφο, με ξέρεις το PKK που ούτως ή άλλως είναι διεθνώς τρομοκρατική οργάνωση, ναι, 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 οι γκουλενιστές και το YPG δεν κυνηγιόνται. Εγώ όμως θα αισιολογώ το εξής. Πρώτον, συμφώνησαν να συνδράμουν την Τουρκία στην καταπολέμηση τρομοκρατίας. Δεύτερον, συμφώνησαν στην ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών για ζητήματα που κρίνει η Τουρκία, θα πάω μετά στα άλλα, εθνικής ασφάλειας. Και στη φωτογραφία παρών είναι και ο Χακάν Φιντάν. Θέλετε να μου πείτε, όταν στην Τουρκία ο γκυλενιστής θεωρείται τρομοκράτης, ότι δεν θα θέσει τέτοια ζητήματα η Τουρκία στις δύο χώρες? Θέλουν να μας πούν δηλαδή ότι πάλι χαζούς τους πιάσαμε τους Τούρκους. Κότσους, και γελάσαμε, ναι, πάλι. Κότσους, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πέραν της ουσίας, την οποία δεν την ξέρουμε και συνολικά, διότι σωστά, αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας, προφανώς και η Τουρκία, επειδή δεν κυβερνιέται από χαζούς, δεν πρόκειται να βασιστεί μόνο σε αυτή τη συμφωνία. Θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες, αν δεν υπάρχουν ήδη,
και που, οι οποίες θα αποτυπωθούν και θα, επισημοποιηθούν, και θα δημοσιοποιηθούν ή δεν θα δημοσιοποιηθούν. Πέραν λοιπόν αυτού, ότι θα δούμε ή δεν θα μάθουμε ενδεχομένως και τα υπόλοιπα σκέλη των συμφωνιών, πέραν του ότι όντως η Τουρκία αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, σε συνεργασίες και όπως πολύ σωστά είπατε, εκκρεμεί η έγκριση από την τουρκική εθνοσυνέλευση της συμφωνίας αυτής, του μνημονίου αυτού, η οποία θα γίνει όταν θα ληφθούν κάποιες εγγυήσεις και πάλι. Υπάρχει το ζήτημα που είπαμε πριν, το σημειολογικό και ουσιαστικό. Δύο κράτη αναδιαμορφώνουν την εσωτερική τους πολιτική κατόπιν συνεννόησης και πιθαναγκασμού από ένα τρίτο κράτος. Και αναρωτιέμαι, το έχει πετύχει ποτέ αυτό η Ελλάδα? Και αν μας κοροϊδέψουν κατά τα λοιπά. Δηλαδή, πριν να πούμε πόσο χαζούς πιάσαν τους Τούρκους πάλι, ας πούμε τη μία φορά που εμείς πετύχαμε κάτι αντίστοιχο. Δύο ζητήματα ακόμη, γιατί θα πάω παρακάτω, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο ίδιο MOU υπάρχει η ανακοίνωση συμφωνίας άρσης του εμπάργκο όπλων και η συνδρομή των δύο ευρωπαϊκών χωρών στην Τουρκία στο μηχανισμό ευρωπαϊκής ασφάλειας και αρχιτεκτονικής. Αυτά δεν επηρεάζουν και εμάς και τα δύο, με δεδομένο ότι η Φιλανδία έχει υπερσύγχρονα συστήματα που μπαίνουν πάνω στα Bayraktar, για όσους δεν το ξέρουν. Η Σουηδία έχει υπερσύγχρονα συστήματα και πολύ καλά αεροσκάφη τέταρτης γενιάς, αλλά κυρίως συστήματα ακόμη και για τα όρατα υποβρύχια. Αυτά δεν παίζουν ρόλο? Φυσικά και παίζουν ρόλο. Και μάλιστα υπάρχει μια προληπτική παράγραφος η οποία λέει ότι δεν θα υπάρξει εμπάργκο ποτέ και τα λοιπά, ό,τι αν κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, ότι ασχέτως του τι θα συμβεί, ασχέτως του τι ενδεχομένως θα διεκδικήσει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, τα δύο αυτά κράτη έχουν δεσμευτεί ότι θα διατηρούν σχέσεις στο επίπεδο της άμυνας με την Τουρκία, στο επίπεδο εξελιγμένων σύνθετων βιομηχανικών προϊόντων. Όταν λοιπόν εσύ ως Ελλάδα, ασχέτως που δεν το υπηρετεί στην πράξη, επισύς ως απειλή μονίμως κάποιες κυρώσεις και στην πραγματικότητα η άλλη πλευρά επιτυγχάνει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις, διότι οι διεθνείς συμφωνίες υπογράφονται για να τηρούνται, τότε πώς μπορείς να μιλάς περίπου για ήττα της άλλης πλευράς και ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εσύ ας πούμε νίκησες διότι και εσύ ήθελες να επεκταθεί το ΝΑΤΟ, άρα αφού μεγαλώνει το ΝΑΤΟ ανήκεις και εσύ στους κερδισμένους. Μάλιστα. Τώρα έρχεται μία συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο το μεσημέρι και μία συνάντηση με τον Μακρόν το απόγευμα. Όλοι ρίχνουν, του Ερντογάν λέω, πριν κάνει τη σύνοδο, όλοι ρίχνουν το βάρος βέβαια στην πρώτη. Φαντάζομαι ότι είστε από αυτούς που δεν νιώθετε καμία έκπληξη ότι ο Biden έμαθε μετά τις υπογραφές του μνημονίου την κατάληξη. Ούτε και με προσδοκούσα με τόσο μεγάλη αισιοδοξία το ότι δεν συναντιούνταν ή με τόσο μεγάλη απελπισία το ότι συναντώνται. Διάβλοι μεταξύ των δύο κρατών υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, έχουν στρατηγική σχέση εδώ και δεκαετίες. Να μην γελιόμαστε τώρα, δεν είναι η μία συνάντηση που θα γίνει ή που δεν θα γίνει, πέρα από το συμβολισμό αυτό καθ' αυτό που θα κρίνει επί της ουσίας τη σχέση των δύο κρατών. Εκτιμάτε ότι ο Ερντογάν μπορεί να θέσει το ζήτημα του Αιγαίου και της Κύπρου? Ο Ερντογάν το έχει θέσει το ζήτημα. Όχι, εννοώ ο τέτα-τέτ ή αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι εξοπλισμοί από τους Αμερικανούς? Νομίζω ότι όταν ένα κράτος θέτει ένα ζήτημα στο πεδίο και το θέτει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, προφανές ότι θα το θέσει και στους στρατηγικούς του εταίρους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Τουρκία. Δηλαδή, και μάλιστα δεν το θεωρώ τόσο σημαντική εξέλιξη το να το θέσει, υπό την έννοια ότι θεωρώ αυτονόητο ότι το έχει θέσει ήδη. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι αστείο να πιστεύουμε ότι η Τουρκία το λέει σε εμάς, αλλά οι Τούρκοι αξιωματούχοι, όταν συναντώνται με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν λένε κουβέντα για το συγκεκριμένο ζήτημα, για να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Όπως θεωρώ και εντελώς προβληματικό αυτό το άγχος, μην τυχόν και θέσει η Τουρκία το ζήτημα της αποστατικοποίησης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν το θέσει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ή να το διαμορφώσω, περιμένουμε να το θέσει ή πρέπει εμείς να θέσουμε το τι κάνει?
Η Ελλάδα είχε θέσει το 82, η πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το ζήτημα των τουρκικών παραβιάσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και τότε το ΝΑΤΟ απάντησε ότι αυτά δεν είναι ζητήματα με τα οποία ασχολείται το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Τώρα όμως ασχολείται μέχρι και με το εσωτερικό δύο χωρών που θα μπουν. Άρα λοιπόν η λογική στάση ελληνική είναι γιατί για τα ελληνικά ζητήματα το ΝΑΤΟ δεν παίρνει θέση, για τα θέματα που θέτει η Ελλάδα, αλλά μας απασχολεί το αν θα θέσει ζήτημα, αν θα ασχοληθεί με τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Μάλιστα. Τα οποία είναι εκ των όρων κάνευ ότι αν τα θες πρέπει να απαντηθούν, γιατί ακούω πολλούς θα απαντήσουν. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Το ζήτημα είναι, ναι, λέτε εάν όμως, εμείς ναι, διεκδικούμε από το ΝΑΤΟ ίσους όρους. Δηλαδή, αν δεν ασχολείται με τα δημερή ζητήματα, δεν πρέπει να ασχοληθεί ούτε με τα δημερή ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Αν ασχολείται με τα δημερή ζητήματα και παίρνει θέση, τότε θα έπρεπε εμείς επιθετικά να έχουμε θέση, επιθετικά από διπλωματικής απόψεως, την τουρκική επιθετικότητα. Και όχι να βρισκόμαστε σε αυτή την τραγελαφική αγωνία, μήπως τυχόν και πει κάτι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία και πώς θα απαντήσουμε και τι θα γίνει κατόπιν. Ανάστροφα τώρα ρωτώ, κύριε Τζιμά. Δεν το θέτει η Τουρκία. Δεν θέτει κανένα θέμα. Ναι. Για μας, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει, γιατί διαβάζω από το πρωί, αποκλιμάκωση. Όχι φυσικά. Η κλιμάκωση και αποκλιμάκωση δεν γίνεται δια του ΝΑΤΟ. Καταρχάς, εάν δεν το θέσει, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, διότι αυτό κάνει στη διπλωματία, γιατί δεν το έθεσε. Τι διημήφθη στη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν. Εσείς πιστεύετε ότι θα αναρωτηθούμε ή θα έχουμε πτυχαίους τίτλους προς αποκλιμάκωση? Ειλικρινά θέλω να πείτε. Θεωρώ ότι οι τίτλοι είναι δεδομένοι, αλλά ο τύπος στην Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς προτεκτοράτου, δεν κινείται σε ρυθμούς αμερόληπτης κατά κάποιο τρόπο, αντικειμενικότητα δεν υπάρχει πουθενά, ενημέρωσης ούτε ανάλυσης εις βάθος. Ως εκ τούτου οι τίτλοι θα είναι αυτοί που θα είναι. Εμείς όμως οφείλουμε να αναρωτηθούμε, όταν η Τουρκία ξεδιπλώνει την αναθεωρητική επιθετική της ατζέντα, εκεί που η ίδια νομίζει ότι είναι ωφέλιμο για την ίδια να την ξεδιπλώσει, γιατί το πράττει ή γιατί δεν το πράττει. Λοιπόν, η κρίσιμη συνάντηση, μάλλον η κρίσιμη από συμβολικής πλευράς, συνάντηση είναι με τον Biden. Mm-hmm. Η διάβλη κρίσιμη, η οποία είναι ανοιχτή, είναι αυτή μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το αν η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ότι το να θέσει το ζήτημα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πέρα από έναν εντυπωσιασμό, δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία σημαντική αλλαγή. Αφήστε που μπορεί να πάει την ατζέντα αλλού, να γίνει ένα μπάχαλο με την Ελλάδα και δεν το θέλει κανείς αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς, αλλού φοκάρουν. Ναι. Ακριβώς. Άρα το κρίσιμο ζήτημα είναι στους διάβλους επαφής που συζητούνται τα ζητήματα επί της ουσίας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασπαστεί το αίτημα της Τουρκίας για έναν τουλάχιστον μερικό αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου δια της απόσυρσης ορισμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία δεν θέλει η Τουρκία να βρίσκονται στα νησιά μας. Και τι, το ακόμη κρισιμότερο, θα πράξουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι το ζουμί. Ή όχι. Αυτό είναι το ζουμί. Και όλα τα άλλα είναι υπερικοκλάδες. Ακριβώς. Όλο το υπόλοιπο είναι εντυπωσιασμοί, όπως είπατε, ωραίοι τίτλοι από τη μια ή την άλλη. Βεβαίως δίνουν κάποιες ενδείξεις, προφανώς. Αν βγει ο πρόεδρος Biden και πει σήμερα ότι κατανοεί απολύτως τουρκικές ανησυχίες, έχουμε μια ένδειξη του τι έχει συμβεί στο παρασκήνιο. Αλλά είναι ενδείξεις. Η διάβλη επαφής είναι ανοιχτή, η Τουρκία είναι απολύτως κρίσιμη. Δώστε, αν θέλετε, προσοχή στην ίδια τη στάση του Ιράν. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς δείχνει το πώς παίζεται ένα περιφερειακό παιχνίδι. Το Ιράν από τη μια συμμετέχει σε ένα άτυπο επιτελείο που έχει φτιαχτεί για την απόκρουση μιας τυχόν τουρκικής εισβολής στη Συρία και ταυτοχρόνως εκφράζει κατανόηση για την πιθανότητα μιας τέτοιας εισβολής. Γιατί? Διότι όλοι ξέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πολλά μέτωπα να ανοίξουν δευτερεύοντα αλλά κρίσιμα εναντίον της Ρωσίας και η Τουρκία είναι απολύτως κρίσιμη για κάθε ένα εξ αυτών και σε σχέση με τη Συρία και σε σχέση με το Ιράν και στον Κάφκασο. Επομένως, όταν σε τόσα πολλά δευτερεύοντα μέτωπα η Τουρκία είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βέβαιο, όπως το αντιλαμβανόμαστε
και αναλυτικά αλλά και βλέποντας τις κινήσεις άλλων δρόντων στην περιοχή, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα κλιμακώσει τις πιέσεις για να πάρει τώρα την υποστήριξη την οποία θέλει. Και εδώ το κρίσιμο ακριβώς είναι τι θα πράξουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Διότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες προσωπικά δεν έχω πολλές αμφιβολίες τι θα πράξουν. Λιγότερα ή περισσότερα από αυτά που θέλει η Τουρκία θα τα δώσουν. Είστε σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς σας ακούγεται ότι ενδεχομένως η Τουρκία έχει διαβάσει με εξαιρετικά ορθό τρόπο τις μύχιες σκέψεις της εξωτερικής αμερικανικής πολιτικής των τελευταίων ετών? Τι εννοώ? Μήπως επειδή έχει διαβάσει ότι το ενδιαφέρον είναι ο Ινδοειρηνικός, θέλει αυτό τον άξονα που ξεκινά από τα στενά, περνά από το Αιγαίο, εξανοίγεται ακόμη μεγαλύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι το Σουέζ, που έχουμε και δεύτερο κανάλι από τους Αιγυπτίους, και μετά κάτω από το Σουέζ κάτι με Σομαλίες και έτσι, να έχει λόγο και ρόλο ελέγχου, ούτως ώστε γνωρίζοντας που ποντάρουν, που είναι η προτεραιότητα των Αμερικανών, να παίξουν με αυτά τα συμφέροντα? Η Τουρκία, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, είναι δεδομένου του μεγέθους του πληθυσμιακού και οικονομικού, του στρατιωτικού και της γεωγραφικής της θέσης, απολύτως απαραίτητη προκειμένου να αποτελεί τη σφήνα στην ενεξελίξη προσπάθεια Ρωσίας-Κίνας να δημιουργήσουν μια ζώνη ελέγχου η οποία θα ξεκινά από την Ουκρανία και θα καταλήγει μέχρι την Αφρική με στρατηγικό βάθος στην Ασία και ιδιαίτερα την Κίνα. Η Τουρκία είναι τοποθετημένη εκεί. Για να το πετύχει αυτό, πέρα από τη δική της ενίσχυση, τι λέει με έναν τρόπο? Δώστε μου ισχύ στη Μέση Ανατολή, βλέπε Συρία, Ιράκ, και δώστε μου και ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο δια του ελέγχου εκ των πραγμάτων ή και de jure των δύο ακτών του Αιγαίου. Και για να ελέγχω τις δύο ακτές του Αιγαίου και να διασφαλίζω ότι εγώ σας κάνω τη δουλειά, χρειάζομαι ακριβώς και έναν έλεγχο επί των νησιών του Αιγαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις το δώσουν έτσι απλά, διότι πάντα αυτές οι σχέσεις είναι και σχέσεις καχυποψίας κτλ. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ, όπως ούτε και η Ρωσία, θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Όμως, επειδή μια πλευρά συσσωρεύει δύναμη και παίζει πολύ έξυπνα το παιχνίδι, ενώ η άλλη πλευρά χάνει σε δύναμη, δηλαδή εμείς, γίνονται πιο δεκτικές αυτές οι δυνάμεις να αναγνωρίσουν έναν ισχυρότερο τουρκικό ρόλο. Ακόμη ισχυρότερο από ό,τι αναγνώριζαν στο παρελθόν. Άρα, καλό είναι να το διαβάζουμε και έτσι, λέτε, και όχι πέρα από τις εσωτερικές τους ανάγκες, τις εκλογές, πέρα από τα εθνικά τους αφηγήματα. Εδώ θέλουν να τοποθετηθούν σε έναν ευρύτερο άξονα, έχοντας αντιληφθεί ότι το παιχνίδι είναι από Ινδικό προς Ειρηνικό. Το έχουν αντιληφθεί, δεν είναι? Και προσπαθούν να τοποθετηθούν σε αυτό ως, να το πω έτσι, οι πρόθυμοι ελεγκτές ενός κομματιού. Για λογαριασμό. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο μια πολιτική Ερντογάν, είναι μια πολιτική η οποία ξεκινά από πολύ παλιότερα, από την εποχή αμέσως μετά το Κυπριακό στην πραγματικότητα. Απλώς τώρα, όσο τα σταθερά σύνορα του ψυχρού πολέμου δεν επέτρεπαν στην Τουρκία να απλωθεί τόσο πολύ, η διαδικασία αλλαγής συνόρων, πρώτα που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών στις αρχές του 21ου αιώνα, και πλέον αυτή η παγκόσμια αντιπαράθεση, τις δίνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο για να ξεδιπλώσει τις φιλοδοξίες της. Αντιθέτως, η Ελλάδα, επειδή αναγεγνώσει λανθασμένα τις εξελίξεις αυτές, φοβικά, αμυντικά, ως δεδομένη για τη Δύση χώρα, δέχεται πιέσεις συρρήκνωσης. Τώρα, θέλω να σας πάω σε γρήγορα ερωτήματα ακροατών ακούγοντάς σας. Καλημέρα, λέει ο ένας ακροατής, ο Γιάννης. Το 1995 γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φιλανδία και η Σουηδία και μαζί τους η Αυστρία. Η εθνική ασφάλεια της χώρας μας απειλείται ευθέως από την Τουρκία. Πλήστες δηλώσεις. Οφείλουμε ή δεν οφείλουμε να θέσουμε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμα, ώστε καμία χώρα μέλος να μην δώσει ούτε μία βίδα στην Τουρκία μέχρι να υπάρξει απόλυτη αναγνώριση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων? Δεν θα οφείλαμε να το βάλουμε στη Φιλανδία και τη Σουηδία πριν υπογράψουν το MOU, ή έστω τώρα να το πούμε στη Σύνοδο, διότι εδώ μας έχουν με κάζους μπέλι και μια σειρά άλλα ζητήματα οι Τούρκοι? Είναι πολύ αργά πλέον, φοβάμαι, και πολύ αργά για αυτές τις κυβερνήσεις. Τι θέλω να πω? Η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη που συζητούσαμε, έχει στρατηγικό συμφέρον να μην συρρυκνωθεί η ρωσική επιρροή. Η συρρήκνωση της ρωσικής επιρροής σημαίνει διεύρυνση της τουρκικής επιρροής στον Κάφκασο. Δικαίωση της παντουρανικής της στρατηγικής.
Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Εμείς έχουμε κάθε λόγο ως ελληνισμός να διατηρηθεί ισορροπία ισχύως, όχι ανισορροπία. Όχι η ήττα της Ρωσίας, όχι αποδυνάμωσή της ή και καταστροφή της. Παρ' όλα αυτά, εμείς δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Λες και στον Κάφκασο θα επεκταθούμε εμείς, αν συρρυκνωθεί η Ρωσία και όχι η Τουρκία. Δηλαδή, πέρα από τους κινδύνους ενός παγκοσμίου πολέμου κτλ., υπάρχει και ειδικό εθνικό συμφέρον η Τουρκία να έχει χώρες γύρω της, οι οποίες είναι αρκούντες ισχυρές, ώστε να αναιρούν τον αναθεωρητισμό της. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Άρα τώρα τι ψάχνουμε για το βέτο και τα λοιπά. Είμαστε τελείως άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Τώρα κύριε Τζίμα, άλλος φίλος λέει, για ρώτησε τον κύριο Τζίμα, τον έχει υπόψη του λέει το χάρτη Biden την εποχή που δεν ήταν. Ήταν γερουσιαστής. Με βάση τον οποίο έχει την αόστηση Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και που στην ουσία περνάει, σχίζει την Κύπρο, τον έχει υπόψη του. Είναι του Biden ο χάρτης λέει. Άρα τι ψάχνουμε, θα πάμε 50-50. Είμαι της άποψης ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι η ΑΟΣ αυτή τη στιγμή, είναι ένα από τα προβλήματα. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το ακόμη σοβαρότερο, είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Έχουμε αλλάξει πίστα στο επίπεδο των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε προχωρήσει σε πολύ χειρότερη φάση από αυτή στην οποία βρισκόμασταν όταν απλώς αμφισβητούνταν οι θαλάσσιες ζώνες και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και άλλο ερώτημα με παράπλευρο. Στα πλαίσια αυτά, κύριε Τζίμα, είναι δυνατόν να μην είναι μείζον θέμα και να μην υπάρχουν παρετήσεις στην Ελλάδα με αυτή την γκάφα, γκάφα, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, του Turk Aegean, πιστοποιημένου πια. Τώρα σε αυτό τι να σας πω, είναι ζήτημα πολιτικής αποτίμησης. Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Είναι ρητορικό το ερώτημα προφανώς. Οι υπηρεσίες μας και η πολιτική της προϊστάμενη δεν επέδειξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά. Όταν δεν τα επιδεικνύεις, θα πρέπει να αποδίδονται πολιτικές ευθύνες. Άρα κύριε Τζίμα, κατά κλείδι για σας, τι πρέπει να μείνει καθαρό? Πρέπει να μείνει καθαρό ότι όσο η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, το περηφανεύεται και καταστρέφει τις ιστορικές της σχέσεις, κοινώς, για να το πω πιο απλά γιατί είναι και επίκαιρο, όσο δέχεται το διεθνοπολιτικό μνημόνιο, το οποίο είναι τρεις χειρότερο από το δημοσιονομικό, από τα δημοσιονομικά μνημόνια, τόσο θα παρακμάζει, θα συρρυκνώνεται και θα αντιμετωπίζει ζωτικούς κινδύνους. Μάλιστα. Επανήρθε ο φίλος που ρώτησε για την ΑΟΣ και το χάρτη επί αντιπροεδρίας, λέει Biden. Μήπως κύριε Τζίμα, λέει, μπορεί να μην είναι το μείζον, αλλά μήπως το θυμηθούμε μετά τις 15 Ιουλίου που θα βγάλει το γεωτρύπανο, αν πάει στα σημεία που υπό... Φυσικά και θα το θυμηθούμε. Φυσικά και θα το θυμηθούμε. Κύριε Τζίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας ημέρα.